Καλημέρα. Ένα ακόμα επεισόδιο μεταξύ Σιμάζου, Faction Leader και Takeda Moxica ξεκινά. Βρισκόμαστε στο 1553 μετά Χριστόν και έχουμε άνοιξη. Να καλησπερίσω και το φίλο Faction Leader. Καλημέρα και από μένα. Ελπίζω να σας είναι ανεκτήτως η ζέστη. Μπήκαμε λιγάκι απότομα σε εκείνες τις θερμές ημέρες του καλοκαιριού που απαιτούν air condition, καφεδάκι και total war. Πραγματικά έχει πάρα πολύ ζέστη και φυσικά έχουμε και τα παράθυρα ανοιχτά. Πιθανόν ακούγονται πουλάκια ή οτιδήποτε Γατούλες. άλλη θόρυβοι, γατούλες κλπ. Γατούλες που ερωτοτροπούν ακόμη. Έτσι και σκυλάκια και άλλα πολλά. Να υπενθυμίσω ότι τα link από τα βίντεο μας Σιμάζου ή τα κέντα θα είναι κάτω στην περιγραφή, καθώς επίσης και για την ομάδα μας την Total War Greek Community, για όποιον ενδιαφέρεται να μας ακολουθήσει στο Facebook και πάμε εμείς να συνεχίσουμε την εκστρατεία. Την τελευταία φορά είχαμε την προδοσία του στρατηγού Ναρισάντα, ο οποίος έκανε χαρακίρι τελικά και μας άφησε. Άφησε όμως και το στρατό του εδώ. Είχαμε πει ότι θα θέλαμε να πάρουμε την πόλη Κάγκα, η οποία έχει και μόνο τη φρουρά μέσα. Τα ποσοστά είναι υπέρ μας. Θα προτιμήσουμε αυτόματη επίλυση. Αυτόματη επίλυση και από μένα. Βγαίνεις και στη θάλασσα για ακόμη μια φορά. Ναι, όντως είχα βγει βασικά και με μια άλλη προηγούμενη πόλη που είχα πάρει. Ήθελα να τονίσω απλά ότι θα πάρεις και καινούριο λιμάνι. Ναι, αυτό είναι θετικό. Και πάμε να δούμε και τον Τακέντανο Μπουκάτο, το στρατηγό μας, ο οποίος και αυτός έχει πατήσει σε εχθρικά εδάφη για να πάρουμε ακόμη μια πόλη, τον Ουεσούγκη. Οι Ουεσούγκοι, οι οποίοι χάνουν τη μία πόλη μετά την άλλη, έχουν κάποια στρατεύματα μέσα. Βλέπω δύο γιάρια Σιγκάρου, έναν τοξότη και σαμουράι φρουρά. Έχουμε πάθει και κάποιες απώλειες από τον χειμώνα. Δεν θα την κάνουμε εννοείται τη μάχη, αυτόματη επίλυση. Και νίκη. Ωραία, πήραμε ακόμα μία πόλη και πάμε λίγο στη διπλωματία. Μπορούμε να κάνουμε με τους Μόρια, από ό,τι βλέπω εδώ, με το καινούριο λιμάνι που έχουμε πάρει εμπόριο. Όχι, δεν δέχονται. Να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε με τους Χατάνο. Ωραία, εδώ είναι ικανοποιητική, λέει, η πρόταση. Μήπως να πάρουμε και κάποια χρήματα. Δεν δέχονται, μας λένε έτσι, εντάξει. Δεχόμαστε. Να δούμε λίγο και τους Τσουτσούι. Και το δέχτηκαν, κερδίσαμε 2.000 χρήματα. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, σκέφτομαι να γίνω και εγώ σύμμαχος με τους Ντάτε, αν γίνεται. Να ακολουθήσω τα βήματα του Faction Leader. Πολύ ωραίο ακούγεται. Θα έχουμε κοινούς συμμάχους και θα ήθελα πάρα πολύ να Είναι... δω ποιο μέρος θα πάρουν όταν θα μπλέξουμε σε πόλεμο. Έτσι ακριβώς, θα έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Φυσικά. Λοιπόν, η πρόταση λέει είναι ικανοποιητική, για να ζητήσουμε και κάποια χρήματα. Ας πούμε 3 χιλιάρικα. Όχι, δεν το δέχονται. Μάλιστα, και απαιτούν και 600. Δώστα, από το εμπόριο θα τα βγάλεις ούτως ή άλλως. Θα τα βγάλω, κάτσε μήπως τα γλιτώσουμε και αυτά. Τους κάνω απευθείας πρόταση έτσι. Και το δέχτηκαν, δεν χρειάστηκε τελικά να τα δώσω. Ωραία, οι Ντάτε είναι και πλέον σύμμαχοί μας. Και θα δώσω τη σκυτάλη στον Faction Leader και στου Σιμάζου. Κοιτούσα πριν λίγο τα έσοδά μου, τα οποία ήταν κάπου στα 6 χιλιάρικα νομίζω, εκτός κι αν βλέπω φαντάσματα και ξαφνικά ενώ μιλούσες έπεσαν στα 5-700.
Ναι, όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, οι Ουσούγκοι μας έχουν κάνει αρκετή ζημιά σε ό,τι αφορά το εμπόριο. Και εάν σε περίπτωση τους νικήσω, νομίζω θα ανοίξουν πάλι και θα αυξηθούν τα έσοδά μας. Θα εξαφανιστούν, ναι. Δυστυχώς δεν έχω κάποιο στόλο για να μπορέσω να τους αντιμετωπίσω, αν και δεν έχουν πολλά πλοία, αλλά δεν έχω κάνει καθόλου. Περιμένω να γίνει ένα κτίριο, βασικά ένα στρατιωτικό λιμάνι, ναι, όπου θα κάνω τα καινούργια μου πλοία. Ναι, και εδώ με βγάζει και εμένα μια αναφορά και μου λέει πως οι Ουεσούγγοι μας φτερούν χρήματα. Εδώ βλέπω έναν πειρατικό στόλο με 4 πλοία. Θα τον αντιμετωπίσουμε για να μην έχουμε τίποτα προβλήματα. Θα στείλουμε να τον πολεμήσουμε. Εδώ βλέπω ότι θα νικήσουμε, αλλά δεν έχει πάρα πολύ καλές πιθανότητες. Auto-resolve. Σίγουρα θα νικήσουμε, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Έχει εμπορικά μόνο. Πατάω και εγώ αυτόματη κίνηση. Πολύ ωραία, χάσαμε το μεγάλο μας πλοίο, την αυαρχίδα μας. Χάσαμε την αυαρχίδα μας, δεν πειράζει. Αυτά εδώ τα πλοία, εδώ τα δύο θα φύγουν και θα πάνε για επισκευή που τους πήραμε. Και θα επιτεθούμε στα υπόλοιπα. Ξανά auto resolve. Πήραμε ακόμα δύο πλοία. Θα στείλω και αυτό για επισκευή. Και θα στείλω και αυτό εδώ για επισκευή. Σε ποιο λιμάνι να το στείλω, ποιο είναι πιο κοντά. Αυτό πρέπει να είναι πιο κοντά. Όχι, εδώ δεν έχει λιμάνι. Θέλει τρεις γύρους εδώ. Και εδώ θέλει τρεις γύρους. Οπότε θα το στείλω εδώ. Θα πάρω αυτό εδώ και θα το αντικαταστήσω εδώ κάτω. Εσύ μπορείς να έρθεις εδώ. Ωραία, όμορφα. Αυτά τα πλοία θα έρθουν εδώ. Και κάπως έτσι βλέπουμε τα έσοδά μας να μεγαλώνουν λιγάκι. Θα πάρουμε αυτά τα πλοία και θα τα φέρω εδώ. Θα πάρω αυτό το πλοίο και θα το αφήσω βασικά όπως είναι. Άστο όπως είναι, οκ. Okay. Δυστυχώς βλέπω πως πέρασε ένα στρατός εδώ την γέφυρα από τους Μιγιώσι. Δυστυχώς δεν τους πρόλαβα, θα ήθελα να τους προλάβω. Τι εποχή έχουμε? Καλοκαίρι. Έχουμε καλοκαίρι, ναι. Καλοκαίρι, δεν θα μπορέσω να περάσω τις περιοχές τους να τους κάνω πολιορκία. Θα δοκιμάσω να τους κάνω κάποια δολιοφθορά με τον πράκτορά μου, έτσι να του δώσω και rank. Ή να του κάνω στο στρατό του. Για να δούμε. Assassinate 27%, Sabotage 37%. Και στα κτίρια, Sabotage... Μάλιστα. Θα κάνω ένα Sabotage στο στρατό. Και θα κοστίσει κιόλας. Μάλιστα. Τίποτα δεν είναι τζάμπα. Τίποτα δεν είναι τζάμπα και δεν νομίζω ότι αξίζει, γιατί ούτως ή άλλως δεν θα... Τι να πάω. Ναι, ας πάμε, ας του κάνω ένα Sabotage στο στρατό, 400 θα κοστίσει. Αποτύχαμε. Θα ήθελα να πάμε στην πόλη Μπάζεν και να φτιάξουμε ένα κτίριο για σαμουράι. Να παράγουμε σαμουράι πιο γρήγορα. Και θα ανεβάσω και το κτίριο με τους τοξότες. Και θα ανεβάσω και το military port. Ή να δω μια στιγμή όλα μήπως έχω κάποιο για δρόμους. Ωραία. Και εδώ για σαμουράι. Εδώ θα φτιάξουμε αυτό το κτίριο που φτιάχνει Γιάρι Drill, Γιάρι Σαμουράι. Πρέπει να ανεβάσουμε και τις πόλεις μας κάποια στιγμή.
Θα ανεβάσουμε εδώ το Horse Breeders που δίνει και έσοδα. Και τέλος τα χρήματα. Πέφτουν σιγά σιγά τα χρήματά μας. Διότι παράγουμε πράγματα. Πλοία ειδικά. Κυρίως. Πλοία και λίγο σαμουράι. Ας φτιάξω και εδώ ακόμη ένα. Ακόμη ένα πλοίο. Να στείλω λιγάκι πάνω αυτόν τον σαμουράι εδώ. Θέλω, παιδιά, να ενισχύσουμε λιγάκι αυτόν τον στρατό και να περάσουμε σιγά σιγά προς τους μόρι. Δεν έχουμε χρήματα. Δεν θέλω να ρίξω μια ματιά στη διπλωματία. Από ό,τι βλέπω δεν έχουμε να κάνουμε. Α, έχουμε. Εδώ. Είμαστε unfriendly. Να δούμε, θέλουν. Οι ουρακάμοι θέλουν να κάνουμε εμπόριο και θέλουν να μας δώσουν για 4 χιλιάρικα. Θα τα δεχτούμε. Και έτσι αμέσως έχουμε άλλα 4 χιλιάρικα στο ταμείο μας για να τα ξοδέψουμε όπου θέλουμε. Θα τα ξοδέψω σε στρατό βασικά. Θα φτιάξω εδώ ένα σαμουράι. Θα φτιάξω εδώ ήπικο. Θα φτιάξω και εδώ σαμουράι. Θα βάλω να γίνει και εδώ άρτσερ. Θα φτιάξω και ένα νίτζα. Εδώ θα φτιάξω γιάρι σαμουράι. Και τέλος τα χρήματα. Ίσως να φτιάχνω ακόμη ένα νίτζα. Πολύ ωραία. Και έτσι έχουμε δύο. Βασικά έχουμε τρεις ή τέσσερις. Τέσσερις. Θα μετακινήσω αυτόν λιγάκι εδώ. Ωραία, εδώ δεν έχει κάτι. Θα το μετακινήσω προς τα εδώ. Να ανοίξει λιγάκι ο χάρτης. Ούτε εδώ έχει κάτι. Ας τον φέρουμε. Οπ. Ας τον φέρουμε. Έλα. Ας τον φέρουμε εδώ. Πλέον μπορούμε και με αυτό το στρατό να επιτεθούμε εδώ, στους μόρι. Αρκετά εύκολα. Αλλά έχουμε μεγάλο ναυτικό, θα μας δημιουργήσουν μεγάλους μπελάδες με το ναυτικό τους. Για να κινήσουμε πόλεμο σε αυτούς θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 10 πλοία εδώ. Και είναι κάτι που είναι στις άμεσες προτεραιότητές μας, για να μην μας καταστρέψουν το εμπόριο και να μην μας ρίξουν τα έσοδα που μας είναι απαραίτητα. Οπότε, πρώτα φτιάχνουμε πλοία και ύστερα επιτεθόμαστε στους μόρι. Για αρχή ο βασικός μας στόχος είναι εδώ η Μιγιώση. Και θα περάσουμε στον επόμενο γύρο, μιας και δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Κατά λάθος πάτησα την διπλωματία. Επόμενος γύρος. Η σειρά μας στον φίλο μας, στους φίλους μας, τους Τακέντα. Ωραία, και είναι η σειρά μας. Και μεταφέραμε τον στρατό μας λίγο πιο κάτω εδώ, για να μπορέσουμε να επιτεθούμε στην τελευταία πόλη των Ουεσούγκη, Φουκοσίμα, την πρωτεύουσά τους. Δεν έχω να κάνω κάτι άλλο. Εδώ ο Τακέντα Νομπουκάντο στον επόμενο γύρο θα επιτεθεί την πόλη Φουκοσίμα, τον Ουεσούγκη, για να δώσουμε και ένα τέλος, ώστε να μπορέσουμε να ελευθερωθεί και το λιμάνι μας. Και πάμε στον επόμενο γύρο. Και χάσαμε το πλοίο. Εδώ ένας μοναχός των Ουεσούγκη μας κάνει κάποιες επιθετικές ενέργειες στο στρατό μας. Και οι Ουεσούγκοι ξαφνικά αποφάσισαν να μας κάνουν πρόταση για ειρήνη. Νωρίς το αποφάσισαν, για να τους κάνουν μια αντιπροσφορά. Action Leader, πόσα είχες πάρει από τους Ουεσούγκοι? Δεν θυμάμαι, με πιάνεις αδιάβαστο, νομίζω 7-8 χιλιάρικα. Νομίζω 8 χιλιάρικα, κάπου εκεί. 8 κι εγώ εκεί νομίζω. Λοιπόν, θα θέλω κι εγώ 8, για να δω. Είναι λογικό, αφού σήκωσε στο ταμείο εσύ. Τι να περισσέψει για μένα. Οπότε τα πήρα όλα, δεν έχει μείνει. Ναι. Λοιπόν, βλέπω ότι σιγά σιγά αραιώνουν οι φατρίες. Βλέπω κάποιες γίνονται πιο μεγάλες. Εννοείται οι δικές μας οι φατρίες είναι αρκετά πιο μεγάλες από ό,τι ήταν. Και αρχίζουν και μειώνονται τα πράγματα. Ναι, και κάποιες επικρατούν εις βάρος των άλλων. Και όντως, είμαστε λίγες στις φατρίες που είμαστε μεγάλες. Είναι... Οι Ντάτε, εσύ, εγώ, οι Μαόρι,
η Μόρι, η Όντα. Η Μόρι, ναι. Και αυτή η Ουρακάμι. Η Ουρακάμι, ναι, και η Ουρακάμι, ναι, σωστά. Καλύτερα. Ωραία. Θα είναι και η διάρκεια των γύρων μικρότερη. Έτσι ακριβώς. Εδώ μας έχει βγάλει μία καρτέλα και λέει ότι η προθυμία μας να κάνουμε trade με άλλες φατρίες βοηθάει τη δική μας στην ευημερία της. Θα έχουμε growth συν 10 για κάθε γύρο, για 4 γύρους, οι οποίοι ξεκινάνε από τώρα. Και συνεχίζουμε. Εδώ βλέπουμε ότι ο μεγάλος στρατός των Μιγιώσι έχει μπει στην πόλη Άουα. Δυστυχώς δεν τους προλάβαμε. Θα πάρω αυτόν εδώ, τον πράκτορα, και θα τον βάλουμε στο στρατό μας. Θα κάνω μια δολιοφθορά στην πόλη τους, βασικά. Θα προσπαθήσω να εξοντώσω κάποιον. Να δούμε, θα τα καταφέρουμε. Περισσότερο για να αποκτήσουμε εμπειρία σαν κατάσκοποι. Εδώ βλέπουμε το βιντεάκι. Είμαι τελείως ανυπόμονος και δεν θα το δούμε. Assassination file. Είναι λίγο κουραστικά τα βίντεο. Ακριβώς, ειδικά άμα τα βλέπεις συνέχεια. Λοιπόν, για να δούμε. Σε αυτή την πόλη μπορώ να βγάλω το υπηκό έξω. Θα το δώσω σε αυτόν. Θα φτιάξω εδώ σε αυτή την πόλη αυτή τη στιγμή Γιάρια Σιγκάρου, έναν, και έναν τοξότη. Θα πάρω από εδώ αυτούς που έχω φτιάξει εδώ και θα τους στείλω την πολιτόσα, 2. Ή μάλλον δεν θα φτιάξω τοξότη εδώ, θα φτιάξω ακόμη έναν Γιάρια Σιγκάρου. Και εδώ θα φτιάξω έναν Γιάρια Σιγκάρου και έναν τοξότη και θα τους στείλω και αυτούς στην πολιτόσα, γιατί σε λιγάκι θα κήρυξω τον πόλεμο στους φίλους μας εδώ, τους Μιγιώσι. Έχουν πάρα πολλούς τοξότες, έχουν και Γιάρια Σιγκάρου, θα έχουμε θεματάκια εδώ. Ωραία, σκέφτομαι να βάλω τον στρατό κάπου εδώ στη γέφυρα και τους κηρύξω τον πόλεμο, φαντάζομαι θα βγουν έξω κάποια στιγμή. Πρώτα έχουμε το βαρετό κομμάτι της μετακίνησης του ναυτικού, του στόλου. Και αυτός εδώ. Και αυτός εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Πολύ ωραία. 10. Αυτός ο στόλος με τα 10 πλοία θα φύγει και θα πάει βόρεια εδώ να αντιμετωπίσουμε τους στόλους των Μόρι. Ένας εδώ. Ένας εδώ. Ένας εδώ, ο οποίος θα ενωθεί με αυτούς. Οπότε είναι 3 και 1 και 2, 5. Κατασκευάζουμε άλλα πλοία? Όχι, θα κατασκευάσουμε τώρα. Θα βάλω ένα και ένα 2. Από ό,τι βλέπω έχουν ανοίξει, έχουν φύγει οι Ουεσούγκοι από τις γραμμές, έτσι, γιατί βλέπω ότι μπορούμε να κάνουμε εμπόριο. Ναι, έχουν φύγει, έχουν εγκαταλείψει. Αρκετά ευχάριστο αυτό για μας. Δεν μπορώ να βάλω να κατασκευάσω και άλλα πλοία εδώ και εδώ. Και εδώ πάλι. Λοιπόν, όταν θα κάνουμε πόλεμο, το σκεφτόμουν προχθές. Όταν θα κάνουμε πόλεμο, εμείς οι δύο, εάν έχεις, ας πούμε, trade post εδώ κάτω, δεν θα στα πειράξω τα πλοία, δεν θα στα αγγίξω καθόλου και ούτε εσύ τα δικά μου, εδώ κάτω μόνο. Στα trade post, εντάξει. Καλώς. Είναι αυτή η συμφωνία που κάναμε μεταξύ μας. Ναι. Για 2 και 2 να πάρουμε. Ναι. Ήδη εγώ ένα πλοίο έχω, Στέλνα. Ακριβώς. Βασικά ούτε εσύ θα πειράξεις τα δικά μου, ούτε εγώ τα δικά σου. Ωραία. Πολύ ωραία. Καλύτερα έτσι. Ναι, είναι καλύτερα έτσι, πιστεύω κι εγώ. Δεν έχει κάποιο νόημα. Πάμε. Ωραία. Μας έχουν μείνει 4.800. 4.800. Θα ήθελα να φτιάξουμε αυτή τη στιγμή στρατό. Κι άλλο στρατό.
γίνεται γιάρι σαμουρά, γίνεται bow samurai. Εδώ τι μπορούμε να φτιάξουμε, τίποτα. Θα φτιάξω ένα μιτσούκε. Μετσούκε. Είναι ο πρώτος που φτιάχνουμε. Θα το σταματήσω το βιντεάκι, δεν θα το δούμε. Εδώ οι σαμουράι γίνονται. Και εδώ το ίδιο. Εδώ ίσως θα ήταν καλή ιδέα να φτιάξω ακόμα ένα υπηκό. Αν και δεν είναι πάρα πολύ δυνατό αυτό το υπηκό που βγάζουμε εδώ, δεν πειράζει όμως. Τη δουλειά του θα την κάνει. Πολύ ωραία. Θα πάρω αυτόν τον στρατό και θα τον φέρω εδώ. Για να δεν μπορώ να τον βγάλω αυτό έξω. Ενδιαφέρον. Θα δώσω αυτόν. Έλα. Ένα. Δύο. Τρεις, τέσσερις. Πέντε, έξι. Ωραία. Εσύ μπορείς να επιστρέψεις στην πόλη. Εσύ μπορείς να έρθεις εδώ στη γέφυρα, ή μάλλον όχι στη γέφυρα ακόμη, γιατί θα έρθει χειμώνα σε λιγάκι, είναι φθινόπωρο νομίζω. Οπότε, έλα κάπου εδώ. Πολύ ωραία. Τα 4.000 θα ήθελα να τα δώσουμε σε κτίρια, πλέον. Σε τι κτίριο όμως, είναι το ερώτημα. Να φτιάξουμε military port. Να φτιάξουμε... Να αναβαθμίσουμε τις πόλεις. Εδώ θα ήθελα... Να δώσω και εδώ κάτι για σαμουράι. Να φτιάξουμε γρήγορα σαμουράι. Ωραία, θα ανεβάσω αυτό το λιμάνι. Θα μας δώσει και περισσότερη... και μία ακόμη θέση για trade. Έχουμε 800 χρυσά νομίσματα. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να αναβαθμίσουμε κάτι άλλο στην παρούσα φάση. Θα τα κρατήσουμε τα χρήματα. Να ρίξουμε μια ματιά στην διπλωματία. Έχουμε φατρίες για να κάνουμε, ας πούμε, εμπόριο ακόμη. Η Χατάνο θα ήταν μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Και να τους κάνουμε και συμμάχους για να τους έχουμε σαν μαξιλαράκι για τους τα κέντα. Όταν θα άλλο χρειαστεί. Μαξιλάρι. Και άλλο μαξιλάρι. Ναι, ένα εδώ μπροστά, προς τα κάτω θα ήταν ό,τι πρέπει. Πάντως με τους Ντάτε όμως σου την έφερα, δεν μπορείς να πεις. Σίγουρα, ναι. Βέβαια θα δούμε και για νούμερος θα πάρουν, γιατί με εμένα, για να δω τι σχέση έχουν, πώς είναι οι σχέσεις μας. Είναι very friendly μαζί μου, είναι συν 71 total. Δεν ξέρω, εσύ τώρα που θα έρθει ο γύρος σου θα έχει ενδιαφέρον να μας πεις. Εμένα είναι... Πρέπει να το δω, ναι, ναι είναι αν σύνε... έχει κάτι αλλάξει. Συν 75 στο total δηλαδή. Πάρα πολύ καλά. Ωραία, δεν έχω να κάνω κάτι άλλο. Θα περάσουμε απλά στον επόμενο γύρο. Εδώ ξεχάσαμε κάποιες κινήσεις. Ωραία, βλέπουμε κάποιες εξεγέρσεις στην πόλη Κάκα και έχει εμφανιστεί ένας αρκετά μεγάλος στρατός για ακόμη μια φορά, τον Ουεσούγκη, ο οποίος έχει δώσει και κάποιες μάχες από ό,τι βλέπω. Είναι στα εδάφη των Σατάκε και στηριζόμαστε τον Τακέντα Νομπουκάντο, ο οποίος θα πρέπει να επιτεθεί εδώ στη Φουκοσίμα, να το λήξουμε, για να δούμε. Α, ωραία, με τη μία μπορούμε να επιτεθούμε. Πολύ ωραία. Έχουνε μόνο μία μονάδα φρουρά. Αυτόματη επίλυση. Και έχουμε στην κατοχή μας την πόλη Φουκοσίμα. Πάμε για Peacefully Occupy. Και μας βγάζει εδώ μια καινούργια κάρτα, η οποία μας λέει ότι πλέον η φατρία μας έχει μεγαλώσει αρκετά και κάνουμε νευρικούς όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι εννοείται και αυτοί διεκδικούν τη θέση του Σοκούν. Θα ήταν μια καλή ευκαιρία να ρίξει μια ματιά και στην διπλωματία, να δεις αν έχει αλλάξει
Ναι, μισό λεπτό. Ή τέτοια κάποιον, των σημαντικών, τον Όντα κυρίως, τον Ντάτε και όσοι συνορεύεις περισσότερο. Τον Νίκο Ίκη, δεν ξέρω, συνορεύεις με τους Νίκο Ίκη. Νομίζω πως όχι. Η Ντάτε είναι φιλική. Πόσο έχουν total? Το total. Μισό λεπτό να το βρω. Α, θα βάλεις απλά το ποντίκι σου πάνω στο... στο... στη φατρία τους. Εσύ είναι 61. Α, εσύ είναι 61. Και με τους Όντα, αυτή είναι περισσότερο επιθετική. Η Όντα, ναι, η Όντα ούτως ή άλλως δεν ήμασταν φιλικοί. Μάλλον αυτοί θα μας κάνουν κανά του. Εντάξει. Όλοι οι υπόλοιποι, ούτε και με σένα είμαι φιλικός, ουδέτεροι είμαστε, βλέπω. Δεν ξέρουν ότι μιλάμε στο τέτοιο, φαίνεται. Στο Steam, αυτό, γι' αυτό. Ναι. Ανοίγουμε τη διπλωματία, βλέπουμε εδώ ότι με τους Ντάτε πλέον είμαστε φιλικοί, εφόσον έχουμε γίνει και σύμμαχοι και έχουν ανοίξει κάποιες πάλι κάποια λιμάνια μας για να μπορέσουμε να κάνουμε trade εδώ ή χατάνο. Για πάμε να τους κάνουμε. Θα απαιτήσουμε 2 χιλιάρικα. Μάλιστα, όχι, θέλουν χωρίς λεφτά, εντάξει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και πάμε να δούμε και για κανέναν άλλον. Οι μόροι δεν νομίζω να μπορέσουμε να κάνουμε εμπόριο. Δύσκολα. Όχι. Είναι αρκετά εχθρικοί ως προς εμάς. Έχουμε και τους ουρικάμι. Ουρακάμι. Οι ουρακάμι είναι αρκετά μεγάλοι, βλέπω. Πάμε λίγο να δούμε. Ωραία, να απαιτήσουμε και μερικά χρήματα. Ωραία. 2 χιλιάρικα μόνο πήραμε. Καλά είναι. Εγώ τουλάχιστον παίρνω λογικά χρήματα. Νούμερα. Ναι, λογικά νούμερα. Οι εχθροί μας, οι Ουεσούγκοι, αποτελούν πλέον παρελθόν. Και τη σειρά φυσικά την παίρνει ο Faction Leader με τους σημάς σου. Και έχει βγει εδώ στη διπλωματία οι Μόροι, οι οποίοι δεν δεχόντουσαν εμπορική συμφωνία με εμάς. Μας κάνουν μία πρόταση εδώ για εμπόριο, αλλά να σπάσουμε το εμπόριο με τους Όντα. Τώρα αυτό δεν νομίζω να είναι και τόσο συμφέρον μας. Η Όντα βέβαια δεν είναι και τόσο φιλική ως προς εμάς, αλλά ούτε και η Μόρη. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτό. Ίσως να τους κάνω μια αντιπροσφορά, να ζητήσω χρήματα. Για να δούμε. Δεν είναι συμφέρον η πρότασή μου και δεν τη δέχτηκαν εννοείται. Βλέπουμε και μια καινούρια φατρία, ματσούντα βλέπω, πρώτη φορά τη βλέπω αυτήν. Και οι επαναστάτες εδώ της πρώην φατρίας Ουεσούκη μας έκαναν και μια ζημιά σε ένα κτίριο. Θα τους αντιμετωπίσουμε στον επόμενο γύρο. Στον επόμενο γύρο ή μάλλον στο επόμενο επεισόδιο, γιατί λέω κάπου εδώ να σταματήσουμε. Τι λες εσύ? Ναι, όντως, στο επόμενο επεισόδιο να το σταματήσουμε εδώ πέρα. Ήδη έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Εγώ τουλάχιστον έχω νικήσει τους Ουεσούγκοι, οι οποίοι ήταν μια πάρα πολύ επιθετική φατρία και πιστεύω η συμμαχία με τους Ντάτε θα έχουμε καλό τέλος σε αυτό. Βέβαια, όπως είπες και εσύ, να δούμε και ποια πλευρά αργότερα θα διαλέξουν. Ωραία λοιπόν, ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Head to Head με το φίλο Faction Leader έφτασε στο τέλος του. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Εννοείται με νέες εξελίξεις και ανατροπές στη συνέχεια της εκστρατείας. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Από μένα, γεια σας. Και από μένα παιδιά, στο Ιπανιδίν. Όσοι έχουν θάλασσα μπορούν να την απολαύσουν. Όσοι δεν έχουν, δεν χαλάσει ο κόσμος. Μια βόλτα, ένας περίπατος όταν θα έχει δροσίσει είναι αρκετά αναζωογονητικός. Στο επανειδήν λοιπόν και να περνάτε καλά ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας από μένα. Και όχι μόνο θάλασσα και σε βουνό. Που και σε βουνό, ναι, επίσης, ακόμα καλύτερα. Επίσης δροσιά. Λοιπόν, αυτά παιδιά, μείνετε συντονισμένοι, τα λέμε. Γεια σας.